Μου δεν μπορεί να τα κάνει όλα λάθος πια ο Μάνος. Να σε προστατεύσει προσπαθεί. Εγώ δεν είμαι νεφέλη, είμαι μεγάλο παιδί. Μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου. Να του πεις λοιπόν ασχολείται με την κόρη του και να με αφήσει ήσυχη. Κόρη του είσαι κι εσύ. Ναι. Και μετά ξυπνήσατε. Ρε Μαρίλια, τώρα η Εύα έχει δίκιο. Κόρη του είσαι και ανησυχεί. Αυτό δεν μπορείς να το απαγορεύσεις. Λοιπόν, θα σας το πω για τελευταία φορά γιατί βλέπω έχετε ένα πρόβλημα εμπέδωσης. Μάνα μου είσαι εσύ. Η Εύα και ο Φιόγκος είναι ξένοι. Και εγώ προστασία από ξένους δεν δέχομαι. Συνεννοηθήκαμε? Ξένη εγώ? Ναι. Μέχρι πρότινο σε θεωρούσα αδερφή μου. Αλλά υποβαθμίστηκες. Γιατί και ως αδερφή λίγη μου πέφτεις. Δεν σου φέρθηκα σαν αδελφή σου, γιατί δεν είμαι αδελφή σου. Αλλά μου φέρθηκε σαν μάνα, θα τρελαθούμε τελείως. Μαρίλια, δεν μπορούσα να φερθώ σαν μάνα σου. Δεν μπορούσα να σου σταθώ σαν μάνα και σου έχω εξηγήσει τους λόγους χίλιες φορές. Τους θυμάμαι, έννοια σου. Πρώτα δεν μπορούσες, μετά δεν ήθελες. Είχες και ένα μάνο να κανακεύεις. Πού χρόνος να ασχοληθείς με το παιδί σου? Πόσο θα συνεχιστεί όλο αυτό? Τα έχω ακούσει 10-20 χιλιάδες φορές. Πόσο θα με τιμωρείς πια? 15-16 χρονάκια είναι καλά. Τόσο δεν με τιμώρησες και εσύ με τα ψέματά σου. Δεν μπορείς να καταλάβεις ότι για μένα ήταν πολύ δύσκολο να κουβαλάω όλο αυτό το βάρος. Τώρα μπορείς να ηρεμήσεις. Μετατοπίστηκε το βάρος. Έχω μάνα να με προσέχει. Και δεν έχεις πλέον κανένα μυστικό να σε βαραίνει. Οπότε χαλάρωσε και απόλαυσε τη ζωούλα σου. Τη ζωούλα μου ήθελα να την απολαύσω μαζί σου. Γι' αυτό γύρισα από το Παρίσι και γι' αυτό έρχομαι να σου μιλήσω τώρα. Άσε ρε Βάκη. Όχι αυτά σε μένα. Για το μάνο γύρισες. Σου έταξε λαγούς με πετραχίλια και έτρεξες. Εγώ ήμουν το άλοθη για να μην καρφωθείς. Τι λες, παιδί μου? Είσαι άδικη. Πολύ άδικη. Δεν σε αναγνωρίζω πια, κοριτσάκι μου. Σ' ακούω τόση ώρα και πουθενά δεν βλέπω τη Μαρίλια μου. Η Μαρίλια σου είμαι, μαμά. Μόνο δικιά σου όμως. Οπότε να πεις στην κυρία Γνώστου από εδώ να μην ανακατεύεται, εντάξει?